Θα είναι, μάλλον, με συγχωρείτε, το δικό τους μέλος σε μια μοιρασμένη πατρίδα ή το όφελος τους από τον τερματισμό της παρούσας κατάστασης. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση από όλους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, πως η επιδιωκόμενη λύση θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός αξιοπρεπούς συμβιβασμού που θα δημιουργεί συνθήκες αλληλοσεβασμού και που δεν θα επιτρέπει την επιβολή της μειοψηφίας επί της πλειοψηφίας, ούτε φυσικά και το αντίστροφο. Μια συμφωνία που δεν θα δημιουργεί νικητές ή θα αφήνει ηττημένους. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω επισημάνει μέσα από μια σειρά προβληματισμών, ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι πως η επίκληση των όποιων κινδύνων από τη μη λύση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως διάθεση από μέρους μου να αποδεχτώ σχέδιο που δεν θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ή στις ανησυχίες του κυπριακού λαού, τις οποίες και καλά γνωρίζω. Είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ανάμεσα σε άλλα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, εμπλέξαμε ενεργά την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Αξιοποιήσαμε το ρόλο μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς όφελος της περιοχής και της ίδιας της Ευρώπης. Δημιουργήσαμε και αξιοποιούμε συνέργειες στη βάση νέων δεδομένων, διαμορφώνοντας περιφερειακές συνεργασίες. Εμβαθύναμε και ενισχύσαμε τις διμερείς μας σχέσεις με παραδοσιακούς φίλους, αλλά και με χώρες που μπορεί να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Κύριοι συνάδελφοι, το είπα, γιατί έτσι το νιώθω, ή κυρίες και κύριοι βουλευτές, όποιες κι αν είναι οι ιδεολογικές μας διαφορές, όποιες κι αν είναι ακόμα οι διαφωνίες μας, αυτό που σίγουρα δεν μας χωρίζει, είναι το κοινό όραμα απελευθέρωσης και επανένωσης της πατριωτικής. Ένα όραμα που αποτελεί ιστορική ευθύνη και χρέος όλων μας. Ένα χρέος που δεν θα εξοφληθεί αν δεν πετύχουμε να διασφαλίσουμε στις μέλουσες γενιές Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και θα το τονίζω, συνθήκες σιγουριάς, συνθήκες ασφάλειας, ένα κράτος σύγχρονο που να προδιαγράφει προοπτική και μέλλον. Εξάλλου, αυτό είναι, αν θέλετε, και η αξίωση και η απέτηση της κοινωνίας των πολιτών. Θέλω, κυρίες και κύριοι, θερμά να σας ευχαριστήσω για την υπομονή να με ακούσετε και με την προσοχή που με ακούσετε. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ομιλία του προς το Σώμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ολοκληρώνεται η συνεδρία της Βουλής. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να...